τα παθογόνα να δυσκολεύουν τη ζωή των καλλιεργητών και πολλές φορές να επιτάσσουν τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων. Ωστόσο, οι γεωργοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τα ραντίσματα και τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Οι αλλαγές που φέρνουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ξεκινάνε από τη δήλωση των ψεκαστικών και φτάνουν μέχρι και στη χρήση μεθόδου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα φυτοφάρμακα. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, είτε αυτά παρανόμως παρασκευάζονται στη χώρα μας, είτε εισάγονται από γειτονικές χώρες, συνιστά λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή. Η σύνθεσή τους δεν ελέγχεται και δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, μπορεί να μην έχουν τη δραστική ουσία στην κατάλληλη συγκέντρωση ή να μην έχουν τις κατάλληλες πρόσθετες ουσίες που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του κάθε φυτοφαρμάκου ή να περιέχουν ακόμη επιβλαβείς για την υγεία προσμίξεις. Τα παράνομα φυτοφάρμακα συνήθως δεν φέρουν ετικέτα στην ελληνική γλώσσα και είτε βρίσκονται σε λευκά δοχεία χωρίς καμία ένδειξη, είτε με ξενόγλωσση ετικέτα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο παραγωγός χρήστης των παράνομων φυτοφαρμάκων δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να πληροφορηθεί για τις οδηγίες χρήσης, για τις προφυλάξεις, για το αντίδοτο σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον, εάν το φυτοφάρμακο περιέχει δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστίθεται και ο κίνδυνος της απόρριψης φορτίων εξαχθέντων προϊόντων λόγω ανέβρεσης υπολοιμάτων και η προκαλούμενη φυσικά δυσφήμιση των ελληνικών προϊόντων, ενώ και σε αυτή την περίπτωση τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διακίνηση και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων έχει αλλάξει, ξεκινώντας με μια οδηγία ευρωπαϊκή, με έναν κανονισμό μάλλον ευρωπαϊκό, ο οποίος πέρασε πλέον και στην εθνική νομοθεσία από το 2011 και θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον για τα γεωργικά φάρμακα. Ο λόγος που οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα ψεκαστικά τους μηχανήματα είναι ο εξής. Στο άμεσο μέλλον, αλλά αυτά ακόμα που σας λέω δεν έχουν ξεκαθαριστεί, υπάρχουν σε γενικές αρχές μέσα στα νομοσχέδια, αλλά θα έρθουν περισσότερο διευκρινιστικές και πώς με λεπτομέρειες εφαρμογής θα γίνουν άλλοι νόμοι που θα περιγράφουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Πάντως, το γενικό πλαίσιο είναι ότι ό,τι χρησιμοποιείται στον ψεκασμό, χρησιμοποιείται για τη χρήση στον ψεκασμό των γεωργικών φαρμάκων, θα περνάει ένα είδος κταίο. Θα έχουν μια υποχρέωση μέσα στην πενταετία να περάσουν όλα αυτά τα μηχανήματα ένα είδος κταίο. Το οποίο όμως τι θα ελέγχει, παραδείγματος χάρη την ακαιρεότητα, ότι βάζεις μέσα το φάρμακο και δεν έχει πέσει το μισό στο δρόμο μέχρι να φτάσει στο χωράφι σου. Το ότι τι ραντίζουν, υπάρχουν, ξέρετε, είναι συγκεκριμένοι οι σταγόνες, τα σταγονίδια πρέπει να είναι συγκεκριμένου όγκου αυτά που ραντίζουν για να πέφτει συγκεκριμένη ποσότητα φάρμακου μέσα στο χωράφι. Και πάρα πολλές φορές διαπιστώνουμε και εμείς από τυχαίους ελέγχους ότι είναι είτε βουλωμένα τα μπέκ, είτε ρίχνουν μεγαλύτερες σταγόνες, πέφτει περισσότερο φάρμακο, ενώ θα πρέπει να πέφτει λιγότερο. Όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είναι προς όφελος του παραγωγού. Γιατί πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούν, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο κόστος όπως γνωρίζετε, σπαταλούνται, πέφτουν είτε στο δρόμο, είτε μέχρι να φτάσουν στο χωράφι, είτε πέφτουν έξω από το χωράφι, ραντίζονται οι δρόμοι, τα διπλανά χωράφια, πέφτουν μεγαλύτερες ποσότητες. Οπότε μια τουρμπίνα, ενώ πρέπει να σου βγάλει μια συγκεκριμένη έκταση, η τουρμπίνα μπορεί να σου βγάλει πολύ λιγότερη, γιατί πέφτει μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου σε αυτή την έκταση. Επομένως, γιατί οι παραγωγοί δεν το φρόντιζαν αυτό και χωρίς να υπάρξει αυτή η νομοθεσία, αν όντως είναι προς δικό σου το όφελος? Κάποιοι πραγματικά συνειδητοποιημένοι άνθρωποι το φρόντιζαν, το κατανοούσαν αυτό το πράγμα από μόνοι τους. Κάποιοι, ίσως από άγνοια, ίσως από έλλειψη ενδιαφέροντος, δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά αν τα βάλουν κάτω με χαρτί και με μολύβι και δουν τι ξοδεύουν και πώς μπορούν να περιορίσουν, να κάνουν περιορισμό των δαπανών τους, πιστεύω ότι μπορούν να θα κατανοήσουν την αξία αυτού του πράγματος. Αυτό πιστεύετε θα σημάνει για την πιο σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων? Ναι, σε σχέση με το παρελθόν, έτσι. Θα υπάρχουν και πάρα πολλές αλλαγές. Καταρχάς, αυτό προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στην Εθνική. Θα δούμε σε λίγο καιρό, σε πολύ λίγο καιρό, ότι καταρχάς όποιος προμηθεύεται ένα γεωργικό φάρμακο από κάποιο κατάστημα, αυτή η υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί, και αυτό σας το λέω, αναμένουμε να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και εντός ο λίγο θα δημοσιευτεί,
για κάθε, στην αρχή θα είναι εθελοντική για ένα εξάμεινο και μετά θα υπάρχει υποχρέωση. Καθένας που πηγαίνει σε ένα γεωπόνο και αγοράζει ένα γεωργικό φάρμακο είναι υποχρεωμένος να δηλώνει για ποιο χωράφι θα το χρησιμοποιήσει, στην τάδε περιοχή, πόσο στρεμμάτων, για ποια καλλιέργεια, για την ελιά, για το βαμβάκι κτλ. Και αυτό ο γεωπόνος που έχει το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων θα είναι υποχρεωμένος να το καταγράψει. Ένα αντίγραφο το παίρνει ο παραγωγός, ένα αντίγραφο το κρατάει ο ίδιος και θα υπάρχει μια ηλεκτρονική βάση συνδεδεμένη με το Υπουργείο, τα οποία θα περνιούνται αυτά στην ηλεκτρονική βάση. Οπότε εμείς, σαν υπηρεσία που είμαστε η ηλεκτρική υπηρεσία, θα μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή ότι ξέρω, ο Τερτιβανίδης πήρε κάποια φάρμακα, τα πήρε για την ελιά. Θα μπορούμε να κοιτάξουμε αν πραγματικά έχουν έγκριση στην ελιά ή ξέρω, πήρε κάποιο φάρμακο που δεν έχει έγκριση στην ελιά. Οπότε θα μπορούσε έτσι να διαπιστώνεις και παραβάσεις. Αλλά και πιστεύω ότι θα εξορθολογιστεί γενικότερα όλη αυτή η διακίνηση. Επίσης, το πολύ 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 άμεσο μέλλον, και αυτό ήδη περιγράφεται στους νόμους, δεν θα μπορεί οποιοδήποτε να αγοράζει φάρμακα. Αυτοί που θα θεωρούνται επαγγελματίες ψεκαστές είναι αυτοί που θα έχουν δεχτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση, που θα δουλεύουν με τα συγκεκριμένα που είπαμε ψεκαστικά, τα οποία θα είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα κτλ., τα οποία θα παίρνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα φάρμακα. Οπότε όλο αυτό το κύκλωμα, το κύκλωμα ουσιαστικά της διακίνησης αλλά και της χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα είναι υπό αυστηρό έλεγχο. Αυτό δεν θα σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος όμως στους παραγωγούς, δηλαδή να βρουν κάποιον ο οποίος θα είναι εγκεκριμένος ή και οι ίδιοι να περάσουν αυτή την εκπαίδευση, δεν θα είναι περισσότερο το κόστος? Όχι, δεν ξέρω αν θα είναι κόστος. Ακόμα δεν, επειδή σας λέω δεν έχουν, δεν θα είναι κόστος. Εύκολα αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα μπορούν να θεωρούνται και να πάρουν αυτή την πράσινη κάρτα, να μπορούν να πραγματικά να είναι και ψεκαστές. Να σας πω, αυτοί που πάρα πολλές φορές είναι και παράλληλα είναι, και έχουν κάποιες δραστηριότητες και δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για αυτούς ίσως πραγματικά θα είναι απαγορευτικό, δεν θα μπορούν ήδη σε θεωρητικό επίπεδο ή και σε πραγματικό, δεν θα μπορούν ήδη να ψεκάζουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιον άλλον, ο οποίος θα είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, θα έχει την άδεια του ψεκαστή και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ναι. Αλλά σε αυτούς που πραγματικά ασχολούνται και έχουν σχεδόν αποκλειστική απασχόλησή τους στη γεωργία, δεν θα υπάρχει επιβάρυνση έξω. Πάντως και αναφορικά με αυτό που είπατε πριν, ότι θα καταγράφονται όλα, θυμίζει λίγο πολύ το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα φάρμακα. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Και θα μπορείς πραγματικά να το ελέγξεις, γιατί εμείς σε ελέγχους που πραγματοποιούμε, μπαίνουμε και σε αποθήκες, μπαίνουμε και παίρνουμε και δείγματα από βιτία την ώρα που ψεκάζονται ή βρίσκουμε υπολείμματα σε φυτά, σε δείγματα που παίρνουμε λαχανικά ή άλλα φυτά. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από άγνοια χρησιμοποιούν κάποιο απογορευμένο φάρμακο ή που δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και βλέπουμε ότι πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί σε αυτό από λάθος πληροφόρηση που κάποιος συγκεκριμένος έχει δώσει. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορείς να έχεις βήματα προς τα πίσω, έχει μιλασιμότητες, να κάνεις βήματα προς τα πίσω και να δεις από πού το αγόρασε αυτό το φάρμακο. Αυτό. Γιατί του πούλησες, ξέρω εγώ, εσύ συνάδελφε γεωπόνε, το συγκεκριμένο φάρμακο που δεν επιτρέπεται στην ελιά. Ή μέσα από το ΟΣΔΕ θα φαίνεται ότι αυτός έχει μόνο ελιάς. Γιατί του πούλησες και ένα φάρμακο που έχει χρήση μόνο στην ντομάτα. Δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς το καλύτερο, γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Η ασφαλής χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι σημαντικότερη για τον ίδιο τον παραγωγό, για τον ίδιο τον χρήστη των γεωργικών φαρμάκων. Τα περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις είναι στον ίδιο τον χρήστη. Ο τελικός καταναλωτής, λόγω του κλίματος, λόγω της ιδιομορφής της Ελλάδας, τρώει πολύ λιγότερα φάρμακα από ό,τι αυτά που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο παραγωγός. Είναι, κύριε Τερτιβανίδη, τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα ή τα παράνομα φυτοφάρμακα και αυτά εσείς μέσω από ελέγχους μπορείτε να τα εντοπίσετε? Ναι, ναι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν γεωργικά φάρμακα τα οποία είτε είχαν έγκριση στο παρελθόν, είτε δεν είχαν ποτέ έγκριση πάρει και τα οποία παρανόμως κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αυτά θεωρούνται απαγορευμένα φάρμακα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα για μια καλλιέργεια, είναι εγκεκριμένα παραδείγματος χάρη στην ελιά, αλλά δεν είναι στην ντομάτα. Οπότε, σε έναν έλεγχο που κάνουμε στην ντομάτα, βλέπουμε παραδείγματος χάρη ένα φάρμακο που έχει μόνο έγκριση για την ελιά. Και αυτά είναι μη εγκεκριμένα φάρμακα. Δηλαδή, φάρμακα τα οποία δεν έχουν έγκριση για την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία φαρμάκων, φάρμακα τα οποία μπορεί να έχουν ενδεχομένως συνταστικές ουσίες να έχουν έγκριση στην Ελλάδα, αλλά έρχονται από το εξωτερικό παρανόμως. Με μαύρο εμπόριο δηλαδή.
είτε από τις γειτονικές μας χώρες, δηλαδή Βουλγαρία κυρίως και Τουρκία. Αυτές είναι οι κυρίως χώρες που έρχονται. Τα φάρμακα στην Ελλάδα, με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι υποχρεωτικά να έχουν ετικέτα στα ελληνικά και να έχουν έγκριση συγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγειονομικής για να μπορούν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πάνω στην ετικέτα τους, με λεπτομέρεια, περιγράφονται για ποιες καλλιέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε τι δόσεις, πόσο είναι το διάστημα από την τελευταία χρήση του γεωργικού φαρμάκου μέχρι τη συγκομιδή. Πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές για την ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Επομένως, δύσκολο ένας παραγωγός, ή μάλλον αδύνατον είναι ένας παραγωγός, να πάει για παράδειγμα στη Βουλγαρία και να αγοράσει από εκεί, όχι παρανόμως, να αγοράσει ένα φάρμακο το οποίο είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα. Δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας. Δύσκολο. Δεν θα το έλεγα. Είναι πολύ εύκολο. Δεδομένου ότι όπως ισχύει το σημερινό καθεστώς, η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχετε πάει ποτέ στη Βουλγαρία, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα σύνορα. Μπορεί όμως ελέγχους που εμείς πραγματοποιούμε, είτε και σε ελέγχους που πραγματοποιούν και οι συνάδελφοι στις ΣΕΡΕΣ, από ό,τι μου έχουν ενημερώσει σε συνεργασία με την αστυνομία, σταματάνε αυτοκίνητα και πραγματικά βλέπουν αν έχει φάρμακα ή όχι. Αλλά και εμείς, σε ελέγχους που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει τέτοια φάρμακα που έρχονται να έρθει στην Ελλάδα με παράνομο εμπόριο. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παραγωγός έχει χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο φάρμακο, ουσιαστικά δεν καταστρέφεται η παραγωγή του. Εννοείται βουλγάρικο, ναι, ή κάποιον, ναι, συγγνώμη, μη εγκεκριμένο. Μη εγκεκριμένο. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι μη εγκεκριμένες χρήσεις. Είπαμε ότι μπορεί να είναι ένα φάρμακο που δεν έχει έγκριση σε μια καλλιέργεια να το βρει σε κάποια άλλη καλλιέργεια. Ένα φάρμακο που να έχει έγκριση, αλλά να είναι πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες όταν διαπιστώνουμε κάποια παράβαση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή η παράβαση. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες στις οποίες γίνεται μια ανάλυση επικινδυνότητας και πραγματικά βλέπουμε αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο και αν διαπιστωθεί η ανάλυση επικινδυνότητας ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι πραγματικά επικίνδυνο για την ανθρώπινη κατανάλωση και να προκαλεί, ας πούμε, οξία τοξικότητα, πρέπει άμεσα να καταστραφεί συγκεκριμένη παρτίδα. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μια διαδικασία κυρώσεων. Και έχουν ένα δηλαδή ποινικό προστίμων, διοικητικών προστίμων, πέφτουν κάποια πρόστιμα, κάποια λεφτά πληρώνουν παραγωγή, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες πηγαίνουν στο δικαστήριο. Πηγαίνουν, στέλνουν στην εισαγγελία και υπάρχει ένα ποινικό κομμάτι, συνήθως καταλήγουν σε ακρόαση, σε δικαστήριο με ακρόαση κτλ., στο οποίο εκδικάζεται συγκεκριμένες υποθέσεις. Στη Χαλκιδική και ειδικότερα στην καλλιέργεια της ελιάς, που έχει πάρει και την ονομασία προέλευσης, δεν είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα όσον αφορά τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Άμα δείτε το. Στην εφημερίδα που δημοσιεύτηκε, στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, που δημοσιεύτηκε το ΠΟΠ όταν είχε γίνει η πράσινη επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής, χαρακτηριστική ως προϊόν ονομασίας προέλευσης. Για τα όσα αφορά τη φυτοπροστασία, πρέπει να γίνει, λέει, όσο είναι το δυνατόν. Δεν λέει ακριβώς ολοκληρωμένης, είναι σωστά διατυπωμένο, είναι με τον ασφαλή τρόπο, δηλαδή με τη σωστή και ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Χωρίς να περιγραφεί την ολοκληρωμένη. Εννοείται ότι είναι αυστηρό και εννοείται ότι όσοι παίρνουν επιδοτήσεις μέσω της διαδικασίας του ΟΣΔΕ και του ΟΠΚΕΠΕ, η μη τήρηση των κανόνων της σωστής και ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η παράβαση ό,τι αφορά αυτά, στο μέλλον, ίσως και στο άμεσο, μπορεί να συνεπάγεται άμεσο και η απώλεια των επιδοτήσεων. Γιατί η πολλαπλή συμμόρφωση που είναι υποχρεωμένη όλοι οι παραγωγοί να τηρούν, αν δεν κάνεις ορθολογική και σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και κάνεις κάποιες παραβάσεις, πάβει για σένα να ισχύει η πολλαπλή συμμόρφωση, οπότε για σένα αυτό σημαίνει περικοπή επιδοτήσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος παραγωγός εξάγει τις καλλιέργειές του στο εξωτερικό, τι θα πρέπει να προσέχει σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ισχύουν τα ίδια στην Ελλάδα, στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία? Να σας πω, κάνει πολύ σωστή ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες είναι ίδιοι. Τα MRL είναι ίδια. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί που περιγράφονται και σε αυτό έχετε δίκιο. Πολλές όμως φορές έχουν διαπιστωθεί ότι, παραδείγματος χάρη, κάποια χρόνια έχει προκύψει ένα θέμα πριν κάποια χρόνια, μεγάλες αλυσίδες γερμανικών σούπερ μάρκετ είχαν θέσει σαν όρια, ανώτατα επιτρεπτά όρια για κάποια γεωργικά φάρμακα, πολύ χαμηλότερα από αυτά που βρέπουμε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης, που είναι το γερμανικό σούπερ μάρκετ, μπορεί να σου θέσει όποιους όρους αυτό θέλει. Αν αποφασίσει ότι για κάποιον που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι το όριο είναι 10, να το κατεβάσει στο σούπερ μάρκετ για να προστατεύσει τους δικούς του καταναλωτές ή για τη δική του διαφημιστική καμπάνια στο μισό ή και στο καθόλου, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Δεν είναι παράβαση, αλλά άμα θες να πεις, σου λέει το σούπερ μάρκετ, αν θες να πουλήσεις εμένα, πρέπει να τηρήσεις τους δικούς μου κανόνες. Αυτά ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τρίτες χώρες οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Επίσης, ένα θέμα που έχει προκύψει πριν κάποια χρόνια και σε κάποια θέματα συνεχίζει να ισχύει είναι για οι εξαγωγές στη Ρωσία. Η Ρωσία, σαν χώρα, έχει το δικαίωμα να θέσει τα δικά της όρια και πάλι ακολουθεί την ίδια λογική ότι αν εσύ θες να πουλήσεις σε χώρα σαν τη χώρα σε μένα, στη Ρωσία, ό,τι εσύ πραγματικά θέλεις, θα δεχτείς τους δικούς μου κανόνες. Οι κανόνες της Ρωσίας ήταν πολύ πιο αυστηροί από τους ήδη αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να κάνει εξαγωγή σε αυτή τη χώρα ή θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι, υπήρχε μια διαδικασία. Κάποια στιγμή ξεπεράστηκε αυτό, όταν τότε υπήρχε το θέμα με τη Ρωσία. Σε κάθε φορτίο που έφευγε, ήταν υποχρέωση να κάνουμε συγκεκριμένους ελέγχους για συγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα. Μετά δέχτηκαν το να είναι στην ολοκληρωμένη, να κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις. Έχει μια διαδικασία. Πάντως, ο κώδικας τροφίμων και ποτών το περιγράφει ότι μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Κάτι δηλαδή που επαγορεύεται εδώ πέρα, αυτό ισχύει γενικότερα, ας πούμε. Αλλά μπορεί να επιτρέπεται στην τρίτη χώρα. Να είναι εδώ πέρα απαγορευμένο, αυτό μιλάμε κυρίως για μεταποιημένα προϊόντα. Μια ουσία να απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει τη νομοθεσία, αλλά η τρίτη χώρα να το θέλει αυτό το προϊόν γιατί έχει κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχουν κάποια συντηρητικά σε τρόφιμα, τα οποία σε χώρες αραβικές, που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές, τα όρια είναι πολύ πιο υψηλότερα γιατί τα τρόφιμα λιώνονται πιο εύκολα. Οπότε θέλει μεγαλύτερες ποσότητες από τα συντηρητικά, στα συγκεκριμένα συντηρητικά, για να διατηρηθούν τα τρόφιμα. Ενώ τα όρια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο λίγα, όταν πας εκεί πέρα τα όρια είναι πιο μεγάλα. Σε αυτή την περίπτωση έχεις δυνατότητα, σαν εξαγωγέα, σαν μεταπίτης, να πουλήσεις με τα μεγαλύτερα όρια στη συγκεκριμένη χώρα. Η δική σας υπηρεσία διενεργεί ελέγχους ευνίδιους ή πάτε με τα αποκαταγγελίες που γίνονται? Έχουμε και καταγγελίες και ευνίδιους ελέγχους. Κάνουμε με βάση πάλι την τελευταία νομοθεσία, έχουμε κάνει ένα είδος ανάλυσης επικινδυνότητας, ποιες καλλιέργειες είναι πραγματικά επικίνδυνες που μπορούν να διαπιστωθούν κάποιες παραβάσεις, σε ποιες ίσως περιοχές, για ποια συγκεκριμένα φάρμακα. Έχουμε κάνει ένα τέτοιο, υπάρχει κάθε παράγοντας έχει μια άλλη βαρύτητα και παίρνει μια συγκεκριμένη βαθμολογία και με βάση αυτό έχουν προκύψει κάποιες καλλιέργειες τις οποίες εμείς ελέγχουμε. Παραδείγματος χάρη, αυτό το διάστημα ελέγχαμε σιτάρια, καλλιέργειες σιταριού για τη χρήση των ζανιοκτώνων. Γιατί υπάρχει μεγάλη φημολογία και πληροφόρηση ότι έρχονται κυρίως ζανιοκτώνα από άλλες χώρες. Εντοπίσατε παραβάσεις? Ναι, πραγματικά εντοπίσαμε τις παραβάσεις. Αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. Γενικώς δεν είναι τα πράγματα σε άσχημα όσο μπορούμε να το φανταστούμε. Ένα άλλο θέμα είναι η χρήση κάποιων φαρμάκων στην ελιά. Υπάρχει επίσης μεγάλη φημολογία. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά όλα αυτά πάντα να έχουμε στο νου μας ότι όλοι οι έλεγχοι γίνονται για το καλό. Γιατί για να πιστοποιήσουμε ότι έχουμε ένα καλό προϊόν, πρέπει με αυτό το πιστοποιούμε μόνο μέσω τη διαδικασία των ελέγχων. Που λένε η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι μονοτίμη, αλλά και να φαίνεται. Και η διαδικασία των ελέγχων και όλα αυτά τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ελέγχων, διαπιστώνουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή. Έτσι μόνο μπορούμε εμείς να επικαλεστούμε και να το πούμε και να βγούμε προς τα έξω να το πούμε. Μέσα από τη διαδικασία των ελέγχων ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή. Άρα, μη εντοπίζοντας πολλές παραβάσεις, σημαίνει ότι και οι αγρότες έχουν συμμορφωθεί ως ένα βαθμό. Ναι. Πράγματι, εγώ είμαι από το 2007 στην υπηρεσία και από τότε είχα την ευθύνη κάποιων ελέγχων για τα γεωργικά φάρμακα. Πραγματικά, το 2007, το 2008 βρίσκαμε συγκεκριμένα κάποιες δραστικές σε κάποιες καλλιέργειες. Και μετά και με συζητήσει, ακόμα και με αυτού που θεωρητικά κάναν την παράβαση, δεν είναι άνθρωποι. Πάρα πολλέ φορέ άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι του μόχθου είναι όλοι οι παραγωγοί. Δεν έχουν σκοπό να εξαπατήσουν κάποιον. Πάρα πολλέ φορέ το κάνουν ήδη και από τη δική του άγνοια. Φαντάζομαι ότι αν είναι και κάποιο μεγαλύτερη ηλικία αγρότη και έχει μάθει αλλιώ, είναι πολύ πιο δύσκολο να συμμορφωθεί εντό εισαγωγικών. Σωστά. Έτσι, αλλά α πούμε αυτό και μα χαροποιεί και το αποτέλεσμα τη δουλειά μα αυτό είναι. Ότι είδαμε ότι κάποια προβλήματα τα λύσαμε. Τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο κάνουμε συστηματικά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Είμαστε σε πολύ καλύτερο από ό,τι ήμασταν το 2007, σε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο που μου είπατε για τις καταγγελίες, πραγματικά επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι επειδή είμαστε και τουριστικός νομός
και έχουμε πολλές τουριστικές εξοχικές κατοικίες μέσα σε χώρα, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό καταγγελιών. Τα πράγματα πάλι με τον νόμο αυτό θα αλλάξουν τελείως για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων κοντά ή γύρω από κατοικημένες περιοχές. Μπαίνουν πάρα πολύ αυστηρά όρια και πραγματικά δεν ξέρω και πώς θα μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Θα έχουμε θέμα με αυτό στο άμεσο μέλλον. Αν ισχύσει αυτό το σχέδιο που είδαμε νόμου, το οποίο ήταν σε διαβούλευση, τα όρια που βάζει, ξέρετε, 500 μέτρα από σχολεία ή από νοσοκομείο κτλ., σε μέσα έχουμε θέμα. Γιατί σκεφτείτε ότι κοντινά χωριά, όπως παραδείγματος χάρη τα σήματα με την πορταριά, 500 μέτρα από το ένα σχολείο των σημάδων και 500 μέτρα από το άλλο σχολείο, ίσως να μην μένει καθόλου καλλιέργεια, ζώνη καλλιέργεια μεταξύ αυτών των δύο χωριών. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει επομένως να γίνεται με φιδό από τους παραγωγούς, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στις καλλιέργειες. Κάπου εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Κτίριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καυσόξυλα και πέλετ, μοναδικές τιμές και άριστη ποιότητα. Σε μας μπορείτε να βρείτε λιπαντικά, ανταλλακτικά, αεροψάλιδα, αλυσοπρίωνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Extreme hairstyle. Στα νέα μου δανειά. Extensions. Body piercing. Τρέσες. Tribal. Κομώσεις. Extreme hairstyle. Στα νέα μου δανειά.